όσο και να είναι, σωστό στην κρίση, στο τέλος σίγουρα θα μπερδευτεί. Πάρα τέτοια να ακούς τραγούδια να μην σε παίρνει ο ύπνος. Εμένα μ' άρεσε. Κύριε Παπαγιανόπουλε, επειδή θυμάμαι στην επιθεώρηση που είχα γράψει, είχα αγωνιστεί να σας πείσω αν τραγουδίσετε και δεν τραγουδούσετε, το θεώρησα μεγάλη επιτυχία του Δελιανίδη και το χάρηκα πάρα πολύ τώρα που το άκουσα. Έτσι, για να βγάλω και λίγο την πίκρα μου. Πολύ το χάρηκα. Πολύ το χάρηκα. Λοιπόν. Ένα το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην ιστορία και στο τι θυμάστε, έχουμε εδώ μια φωτογραφία του Γιάννη Παπαγιανόπουλου. Είναι λίγο Jean Premier εδώ πέρα. Όταν έβγαλα το γυμνάσιο. Στο Αίγιο. Στο Αίγιο. Και εδώ είναι Φαντάρος. Φαντάρος στο 40-41. Χιμάρα. Χιμάρα. Εγώ από τα πρώτα μου βήματα στο θέατρο και στο κινηματογράφο είχα τη χαρά και την τύχη να συνεργαστώ μαζί του. Και πραγματικά ήμουν ευτυχισμένη κάθε φορά που βρισκόμουν κοντά του. Ιδίως στη σκηνή. Νομίζω ότι πολλά έχει να διδαχτεί κανείς από τον Νιόνιο. Τον Νιόνιο μου, όπως τον έλεγα. Όλα αυτά τα χρόνια τον θαύμαζα και τον αγαπούσα πολύ. Και έπειτα ήρθε το μεγάλο μας τσίρκο. Η συνεργασία μας στο μεγάλο τσίρκο και εκεί πια τον ερωτεύτηκα με πάθος. Τι ηθοποιός, τι γνήσιος και τι Έλληνας ηθοποιός. Έπαιζε 4 ρόλους στο μεγάλο μας τσίρκο, 4 δημιουργίες έκανε. Άλλαζε κάθε βράδυ 4 μάσκες. Και δεν τον είδα ποτέ, ούτε μία φορά, ούτε μία βραδιά, έναν ολόκληρο χρόνο, ένα χειμώνα και ένα καλοκαίρι που παίζονταν το έργο, δεν τον είδα μία φορά κουρασμένο. Ο Νιόνιος ζει μονάχος του και έχει μια μονάχα αγάπη, τη δουλειά του. Γι' αυτό και εκείνη τον αγαπάει τόσο πολύ. Γι' αυτό τον αγαπάμε τόσο πολύ όλοι μας. Ίσως εγώ τον αγαπάω λίγο περισσότερο από τους άλλους. Και περιμένω πάντα με χαρά να συνεργαστώ και πάλι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ, Τζένι Καρέζη. Ευχαριστώ, Τζένι. Για όλα τα χαστούκια που έδωσε στο ελληνικό σινεμά, το χρυσό χαστούκι. Κινείται κιόλας. Δεν ξέρω αν το παίρνει η κάμερα, ελπίζω να το παίρνει. Μάλλον το παίρνει. Λοιπόν, κύριε Παπαγιανόπουλε, αυτό από το ελληνικό σινεμά με αγάπη. Για όσα χαστούκια του έδωσες και για όσα χαστούκια του δώσεις, πρώτα ο Θεός. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγγνώμη από όλες. Από όλες. Από συγγνώμη. Ναι, μα νομίζω ότι όλες κάτι μάθαν. Όλες τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Νίκος Σταυρίδης, τον οποίο είπα ότι θα κάνω την εκπομπή αυτή, μου έστειλε ένα δώρο, να σου χαρίσω. Άλλο δώρο. Άλλο δώρο. Συνεχώς. Να πω για πολλούς τότε. Λοιπόν, μου είπε δώστε το για να με θυμάται όταν κοιμάται. Και είναι ο Παπαγιανόπουλος σε κάποιο λιβάδι, ενώ κοιμάται. Αλλά δεν είναι απλώς αυτό που βλέπετε μόνο. Έχει ήχο και εικόνα. Το βλέπω, είναι ωραία, Ο Σταυρίδης έχει πολύ. Ροχαλίδη κοιμάται. Έχω πάντα την αγωνία τι έχει πάρει η κάμερα από αυτό. Αλλά ελπίζω να έχει πάρει κάτι. Γιατί είναι πολύ μικρό και δεν ξέρω κατά πόσο φακό το πλησιάζει. Κοιμάται. Θα κοιμάται κάπου 12 λεπτά. Λοιπόν, δεν τελειώνει αυτό, ξέρετε. Θα μείνει εδώ πέρα και θα ακούγεται. Νιόνιο. Ωραία, νιόνιο. Νιόνιο. Τι τρέχει, Διονύση,